μια πορεία λίγο πιο αργοπορημένα σήμερα καθώς ε, θέλουμε να κάνουμε μια και τελειώνει σιγά σιγά η σεζόν σε πολλά τμήματα του Πανιωνίου μας θέλουμε να κάνουμε και μια ανασκόπηση σχετικά με, με κάποια τμήματα που έχουν πάει πολύ καλά όπως είναι το πόλο ανδρών του Πανιωνίου μας ε, να πούμε ότι Ο Πανιώνιος έχει ξεκινήσει, είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Τερμάτισε δεύτερος στον όμιλό του πίσω από τη βουλιαγμένη στην κανονική περίοδο και τώρα έχουν ξεκινήσει τα play-off. Ε, να πούμε ότι στα play-off πριν λίγες μέρες κέρδισε με μια μεγάλη και καθαρή νίκη την ομάδα της Βουλιαγμένης στο κλειστό της και μάλιστα με παρουσία και α, α, αρκετού κόσμου. Ε, Πανιώνιος Βουλιαγμένη, αν θυμάμαι καλά, ήταν πέντε γκολ διαφορά. Και είχε πάρει στα play-off που παίζουν οι, 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 οι δύο καλύτερες ομάδες ε, του Βορείου, με τις, του ομίλου του Πανιωνίου, με τις δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου του Ολυμπιακού, κτλ. Ε, κερδίσαμε τη Βουλιαγμένη και είχαμε κάνει ε, τρεις νίκες. Ε, δ, δύο νίκες, είχαμε κερδίσει την προηγούμενη φορά και τα, την άλλη ομάδα των play και δυστυχώς πριν λίγες μέρες παίξαμε με τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Πριά. Εκεί φάνηκε η διαφορά της δυναμικότητας των ομάδων και γνωρίσαμε την Ήτα από τον Ολυμπιακό, παίζοντα βέβαια εκτός έδρας. Έτσι. Και... Λοιπόν, παίζοντα εκτός ένδρα, κανένα γνωρίζουμε μια ήττα. Είμαστε ακόμα δεύτεροι στη βαθμολογία των playoffs στο Πόλο. Έχουμε ακόμα αρκετά παιχνίδια μπροστά μα. Ε, αυτό το παιχνίδι που σας λέω έγινε 3 Μαρτίου στο Πειραιά. Ε, αυτό το, 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 τμήμα του Πανιωνίου έχει και πολύ καλή φέτος ομάδα για την, για την γυναικεία ομάδα. είχε διεκδικήσει την, την, την είσοδό στο αφού του κυπέλου στο πόλο γυναικών, αλλά τελικά δεν κατάφερε να αποκριθεί και προκρίθηκε η, η αντίπαλή της ομάδα, η ομάδα της Λιφάδας, Όσον αφορά για τα, για τα τελευταία παιχνίδια που έχουν γίνει το πόλο του Πανιονίου μας. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ χρήσιμη γενικότερα, διότι όπως θα έχετε μάθει και θα έχετε διαβάσει, την Κυριακή που μας έχετε στις 3 η ώρα, παίζουμε στο ποδόσφαιρο τώρα, έχουμε μεταφερθεί. Παίζουμε με την ομάδα του Power Roof, εδώ στα Πετράλωνα, στη γέφυρα από κάτω, όπως ξέρετε, στην Πυραιός, πριν βγούμε λοιπόν, ε, και από ό,τι έχουμε μάθει εδώ και δύο μέρες, θα βρεθεί και κάποια εξέδρα, κερκίδα, για να φιλοξενήσει τον κόσμο του Πανιονίου. Σε αυτό το κομβικό παιχνίδι, να πούμε ότι στη βαθμολογία του ομίλου μας εδώ που έχουμε καταντήσει να παίζουμε στη Γάμα Εθνική, δυστυχώ. Ο Πάο είναι πρώτο στη βαθμολογία και εμεί είμαστε πίσω από τον Πάο με τρει βαθμού διαφορά. Όπω καταλαβαίνετε, εάν στα ελάχιστα πενήντα που έχουν μείνει, τέσσερα πενήντα που έχουν μείνει, εάν ο Πανιόνιο καταφέρει και κερδίσει εκτό αδερφέ στο γήπεδο του Πάο Ρουφ, θα είμαστε ισόβαθμοι στη βαθμολογία και έχοντα μία ισοπαλία που είχαμε στη Νέα Σμήνη και μία νίκη θα είμαστε ισόβαθμοι μέσα στη βαθμολογία, αλλά θα έχουμε πάρει την πρώτη θέση. Όπως γνωρίζετε, στο τέλος της κανονικής περίοδου, στη γάμα εθνική των, 7 ομίλων, οι πρώτες ομάδες θα κάνουν ένα μήνυ πρωτάθλημα μεταξύ τους, από τους 7 ομίλους που απαρτίζεται η γάμα εθνική στο ποδόσφαιρο, και θα κάνουν ένα γκρουπ ομάδων, ένα μήνυμα πρωτάθλημα μεταξύ τους, παίζοντας όλοι με όλους από έναν αγώνα βέβαια μετά από κλήρωση που θα γίνει για να δούμε σε ποια έδρα του σε έδρα του, στην έδρα ποιο αντιπάλου θα παίξουμε και οι τέσσερις πρώτες ομάδες ανεβαίνουν και δίνουν το δικαίωμά του να παίξουν στη Super League 2 την επόμενη χρονιά λοιπόν αυτό είναι το, το σκηνικό που υπάρχει στο πρόσωπο του Πανιωνίου μας όσον αφορά για το μπάσκετ που τα παρακολουθώ θα μπορούσα να πω και από λίγο πιο κοντά το μπάσκετ του Πανιονίου μας είναι... δεν έκανε το πολύ κρίσιμο αγώνα. Κατάφερε βέβαια πριν 15 μέρες και κερδίσαμε μια ομάδα από τις ελευθέρες του που τα λέμε τους τα Μελίσια μετά από πολύ δύσκολη μάχη στο τέλος με 5-6 πόντου διαφορά. Στον αγώνα Μελίσια-Πανιόνιος. Όχι την προηγούμενη Κυριακή που μας πέρασε, αλλά πριν περίπου 10 μέρες. Στην προηγούμενη Κυριακή δυστυχώ ο μαδρακό είχε κάποια κρούσματα COVID. Οπότε δεν έγινε ο αγώνα αυτό. Με την νίκη μας θα μιλήσει η ομάδα. Φάνηκε να απομακρύνεται η όποια πιθανότητα δυστυχώ να εμπλακεί σε υπολογισμού για να αποφύγει ε, τι τέσσερι τελευταίε θέσει που οδηγούν σε υποβιβασμό. Και με την νίκη που κάναμε στα μιλήσια πήραμε μια ανάσα. Έχουμε κάνει 8 νίκε. Θέλουμε άλλε δύο για να μπορέσουμε να βεβαιώσουμε ότι θα είμαστε και του χρόνου δυστυχώ στη Β' Εθνική στο μπάσκετ αδρών. Το επόμενο μάτς είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς καθώς η ομάδα των μεγάρων όπως λέγεται η Μεγαρίδα έφτασε το εργάλειο στην πρώτη θέση και ο Πανιούς έχει να αντιμετωπίσει την ομάδα των μεγάλων την ερχόμενη Κυριακή στα Μέγαρα. Λοιπόν, θα είναι ένα πολύ δύσκολο τεστ. Ευχόμαστε ότι και ο Μίχαλος μετά τον τραυματισμό του το βαρύ διάστημα που έχει πάθει έχει ξεκινήσει από ό,τι έχουμε μαθεί προπονήσει. Θα είναι στο τη ομάδα για να τη βοηθήσει σε αυτό το μάτ με την εμπειρία του. Ε, όσον αφορά και οι παραπάνω προπονήσει που έκανε ο, ο νέο μας προπονητής σχετικά που έχουμε στο μπάσκετ ο κ. Παντελάκης να θυμάμαι το όνομά του Λοιπόν θα μπορούσε να είχε, είχε περισσότερο χρόνο να, να δέσει κάπως την ομάδα και να την προετοιμάσει για αυτό το δύσκολο αγώνα Έχουμε να πούμε πολλά για τον μπάσκετ ανδρών γιατί μπορούσαν να έχουν γίνει πολλά και σημαντικά πράγματα τώρα το Γενάρη στην περίοδο των μεταγραφών να αποκτηθεί δηλαδή κάποιο playmaker, κάποιο guard με λίγα λόγια για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα άμεσα στου αγώνε του Β' γύρου. Αυτό δεν έγινε. Έγινε η επιλογή να φέρουν δύο ψηλοί στην ομάδα. Mm -hmm. Το παλικάρι από, τα... από, το Μίλωνα και ένα άλλο παιδί που δεν έχει παίξει ακόμα λίγα. Αρκετά ογκώδης. Λοιπόν, δεν έχει η ομάδα οργανωθεί όπως έπρεπε. Δεν κινήθηκε σύμφωνα με τις αδυναμίες της το Γενάρη. Και από ό,τι έχουμε μάθει, αυτό δεν έχει να κάνει με το οικονομικό. Ήταν καθαρά επιλογή. Και μετά βέβαια μάθαμε ότι πήγαν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν προτιμήθηκαν για διάφορους λόγους να έρθουν στον Πανιόνιο που θα μπορούσαν να έρθουν στον Πανελλήνιο και να βοηθήσουν τώρα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματο. Τέλο πάντων δεν ήρθανε, και έτσι η ομάδα έκανε αυτέ τι σύντε που έκανε μετά τι γιορτέ και ευτυχώ ήρθε η νίκη στα για να μα δώσει μια μικρή ανάσα διότι εάν δεν ερχόταν. Με κάτι τρελά αποτελέσματα που γίνανε στι τελευταίε 5-6 θέσει τη βαθμολογία. Ο Πανιό τώρα είναι περίπου 8ο, αν δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, θα υπήρχε και ισχυρή πιθανότητα να εμπλακεί σε υπολογισμούς για να αποφύγει τον υποβιβασμό και υποβασμού στον μπάσκετ και μετά τη Β' Εθνική. όποιος γνωρίζει θα γνωρίζει ότι είναι τοπικά από τα Αθήματα, έτσι. Δεν υπάρχει αντίστοιχη γάμα εθνική όπως το πρόσωπο. Παίζει Νότια Αθήνα, Νότια Αττική, Πειραιά, όπου ανήκει η περιοχή μας, εδώ η Νέα Σμήνη, παίζει στο τοπικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, μακριά από αυτά. Εμεί μιλάμε για τον ιστορικό, μιλάμε για τον ιστορικό του σύλλογο του ελληνισμού διαχρονικά. Και κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν αυτό, κάποιοι πρέπει να λάβουν κάποια μέτρα, κάποιοι πρέπει να πάρουν κάποιε αποφάσει. Ο πρώτο του τέχνη, το Διοικητικό Συμβούλιο, φέτο το καλοκαίρι, δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Να αφήνονται τμήματα όπω το μπάσκετ που έχει κρατήσει το σύλλογο και του έχει δώσει τόσε και τόσες χαρές ολόκληρη τη δεκαετία του 80. Πρώτη ομάδα στην Αθήνα για 7-8-83 και μετά για 7-8 χρόνια. Μετά τον Άρη και τον ΠΑΟΚ με νίκες, με ευρωπαϊκές αναμετρήσεις επιτυχημένες κτλ. τα λοιπά και να είναι τώρα η ομάδα στη Βιτεθνική και να μην υπάρχει και κάποιος που να πονάει αυτό το τμήμα και να πει είμαστε εδώ, θέλουμε ένα-δύο χορηγού και προχωράμε για να το οδηγήσουμε το τμήμα στην άλοδο. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν έφετος το καλοκαίρι. Υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις με τον με τον υπεύθυνο έφορο από τη διοίκηση του Πανιονίου στο τμήμα, που μπήκε αργά. Να σωματώθηκε αργά στην ομάδα, στο τίμ της ομάδος και μιλάω για τον Διονύση Κοκκινάκη. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει ή όχι από το καλοκαίρι και μετά. Έχουν συμβεί πολλά. Έχουν υποθεί ακόμα περισσότερα. Πρέπει όμω να κάτσουμε κάτω αν θέλουμε την ενότητα του συλλόγου και αν θέλουμε πραγματικά να, να πει κάποιο ότι ενδιαφερόμαστε για τα τμήματα και δεν είμαστε. Δεν έχουμε καταντήσει μάλλον να είμαστε ένα αθλητικό κέντρο τη Νέα Μήνη. Ο Σύλλογο σε πολλά επίπεδα έχει καταντήσει να είναι ένα αθλητικό κέντρο τη Νέα Μήνη χωρίς να έχει καμία σημασία είτε συμμετέχει σε πρωτάθλημα χωρίς να έχει καμία σημασία αν θα διακριθεί είτε αυτό είναι στίβος αδρών είτε αυτό είναι στίβος γυναικών είτε αυτό είναι βόλεϊ και δυστυχώ έχουμε καταντήσει να λέμε ότι είτε αυτό είναι μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο είναι μια άλλη ιστορία. Υπάρχει κάποια επιτροπή εκεί που ασχολείται. Έχει βρει κάποια χρήματα και ενίσχυσε την ομάδα το Γενάρη. Εκεί υπάρχει μια προοπτική πολύ δυνατή. Σε περίπτωση που ομάδα αυτά συνανέβει η ομάδα φτάσει να ανέβει στο Πελίγ 2, υπάρχουν και κάποιε οικονομικέ ενισχύσει από το κράτο και από το τηλεοπτικά και το πάμε στοίχημα κτλ. Εκεί οι προοπτικέ είναι διαφορετικέ, καμία σχέση με όλα τα άλλα αθλήματα. Έτσι. Για το ποδόσφαιρο μιλάω. Αλλά το μπάσκετ έχει αφαιθεί στην τύχη του. Και μεγάλη είναι ευθύνη και στο Διοικητικό Συμβούλιο που τρέχει τον ένα στέχνη Πανιώνιο, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς δεν ασχολούμαστε. Εγώ απλά είμαι πρόεδρο και δεν ασχολούμαι. Εγώ απλά είμαι αντιπρόεδρο και δεν ασχολούμαι. Κακό δεν ασχολείσαι. Τι σημαίνει δεν ασχολείσαι. Δεν κάνει τη δουλειά σου. Εάν δεν ασχολείσαι για το μπάσκετ, για το αδρικό μπάσκετ και γιατί όχι και για το γυναικείο μπάσκετ, που εκεί θα μπορούσα να πω η κατάσταση είναι Εντάξει, όχι απλά τραγική, έχουμε κατεβάσει μια ομάδα η οποία έχει γνωρίσει μόνο ήττες. Έχει γνωρίσει μόνο ήττες. Παίζουμε με, κορι... με κοριτσάκια 17 και 18 ετών. Στην Αλφα 2 γυναικών βεβαίως είμαστε, εκεί που είχαμε πέσει. Τελευταίο αγώνα χάσαμε και από του δαναού άργου. Ιστορίε για γρήου, λόγω, Λοιπόν, η ομάδα αυτή στην ουσία παίζει με το ρόλο τη είναι από τα τμήματα υποδομών του Πανιονίου και τίποτα παραπάνω. Εντάξει. και εκεί πέρα είναι το μόνο τμήμα που είδο πρωτάθλημα. Δεν έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια να βοηθηθεί το τμήμα να δημιουργηθεί κάποιο ρόστερ και τα λοιπά. Και για εκείνο το τμήμα με όπως θα με έφωταν ο καθένα πανιόνιος, τη διοίκηση του ιστορικού, έτσι. Αλλά για το ανδρικό μπάσκετ, βεβαίω και η βαθμολογία προς όλο το δετασίμα και, όλο, όλο το σύνολο του πανιονίου Γυμναστικού Συλλόγου της Μήνης, είναι μηδέν. Η συνεισφορά του η προσφορά του, η συμμετοχή του, την διοργάνωση, σωστή σημότητα της ομάδας μπάσκετ ανδρών. Σε όλα είναι μηδέν. Η βαθμολογία που παίρνει είναι μηδέν. Λοιπόν, αυτοί που συμφώνησαν να έχει η ομάδα 10, 11, 12 παίκτες, από τους οποίους οι 4, οι 5, να μην έρχονται σε προπονήσεις, να έρχονται σε μια προπόνηση την εβδομάδα και να μην υπάρχει στην ουσία για να κάνει ο όποιο προπονητή και ο κύριο Μπιτζάνη που είχαμε πριν έτσι. Να έχει ολόκληρη την ομάδα μία φορά την εβδομάδα να κάνει προπόνηση και ένα εσωτερικό διπλό. Όποιο τα ακούσει αυτά γελάει. Ε, Δυστυχώ αυτά έχουν γίνει και συμβαίνανε για τόσου μήνε τώρα από το Σεπτέμβριο στο μπάσκετ αδρόν του Πανιόνιου. Λοιπόν, ποιο έκλεισε αυτέ τι συμφωνίε, με τι προοπτικέ κλειστήκαν αυτέ τις συμφωνίε, ο κάθε παίκτη να έρχεται για μία προπόνηση κάθε ομάδα Ποιο τα δέχτηκε αυτά, όλα, Πώ κλείστηκε το ρόστερ, Λοιπόν, όλα αυτά θα συζητούν το καλοκαίρι και πρέπει να πάρθουν οι γενναίε αποφάσει. Για τον μπάσκετ Δρόν, δυστυχώ έχει αφηθεί στην τύχη του από το σύλλογο και βεβαίω εννοώ διοικητικά. Ο Διονύσης ο προσπάθησε, αλλά ήταν αργά όταν μπήκε μετά τα, τε, μετά τα μέσα Σεπτέμβρη στο τμήμα, εκ, τη διοίκηση. Είχε σχηματιστεί το ρόστερ, είχαν σχηματιστεί όλα, είχαν συμφωνηθεί αυτές τι λεπτομέρειες που λόγω για το αν θα κάνει μία ή καμία προπόνηση οποιοδήποτε παίκτη τη ομάδα στη διάρκεια της εβδομάδα, είχαν συμφωνηθεί όλα. Λοιπόν, και η συμμετοχή του δηλαδή στο, στο φετινό σχήμα δεν έχει να κάνει καθόλου. Απλά ήταν εκεί για να βοηθάει για τα τρέχοντα και δεν μπορεί σε αυτό να αποδοθεί οποιαδήποτε ευθύνη. Έτσι. Αλλά η ευθύνη αποδίδεται σε όσου ήταν διοίκηση από το καλοκαίρι και μετά, στον, Πανιώνιο, στον Αναστέγνη Πανιόνιο, που δεν ασχολήθηκαν ενεργά όταν έπρεπε για να δημιουργήσουν τις προποθέσει για μια ομάδα τουλάχιστον που αν και να μην κέρδιζε την άνοδο, να λέγαμε ότι έχουμε μια παρακαταθήκη παιχτών που θα μπορέσουν να κάνουν σωματική δουλειά και να αφήσουν έτσι μια κληρονομιά για την επόμενη χρονιά, να έχουν πάρει εμπειρίε, να έχουν πάρει αρκετά πράγματα. Όπω το βλέπουμε το φετινό ρόλο στο μπάσκετ, αυτό δυστυχώ δεν ισχύει. Δυστυχώ δεν ισχύει, οι εμπειρίε είναι ελάχιστε. Η μπάλα γυρίζει σχεδόν ποτέ για να πάρουν εσού εμπειρίε και ό,τι έχει να κάνει με ένα σε ενό αγώνα, η αυτες τη ομάδα. Οπότε η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά διεκπαιρέωση, στην ουσία. Να καταφέρουμε να μην υποβοημαστεί η ομάδα, και πάμε από το καλοκαίρι αυτό και από την αρχή. Αλλά αν η αρχή αυτή είναι αυτή που ήταν φέτο, εγώ θα συμβούλευα τη Δίκη Σχονένι να το κλείσει το τμήμα ελαξίζει και τον κόπο. Εάν δεν θέλει κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά, εάν δεν υπάρχει κάποιος, να βρει κάποια παιδιά από το εφηβικό και να κατέβει με το εφηβικό και όπου βγει. Λοιπόν, η απογοήτευση είναι πολύ μεγάλη σε όλους όσους αγαπάμε το σύλλογο και το μπάσκετ που είναι μαζί με το ποδόσφαιρο τα δύο αθλήματα έτσι που τραβάνε το κάρο και την ιστορία του συλλόγου που λέμε που έχουν δημιουργήσει την, 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 παράδοση, που έχουν δημιουργήσει τον σύλλογο γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό σε ομαδικό επίπεδο, για ομάδες μιλώντας. Έτσι είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Εάν για κάποιους είναι μόνο το ποδόσφαιρο, έχουν χάσει πολλά κεφάλαια της ιστορίας του συλλόγου και στην ουσία έχουν χάσει τη μισή ιστορία του συλλόγου, έτσι. Λοιπόν, αυτά θα υποθούν και τον κατάλληλο χρόνο εκεί που πρέπει, όχι μόνο από μένα, αλλά και από άλλου ανθρώπου, διότι ο σύλλογο έχει αφαιθεί, αν όχι στον αυτόματο, έχει αφαιθεί σε πολλά τμήματα στην τύχη του. Δεν γίνεται σωστή, σωστός καταμερισμός των εσόδων για τα τμήματα που έχουν ανάγκη και έχουν και προοπτική. Δεν υπάρχει προπολογισμό. Δεν δίνεται ο προπολογισμό των τμήματων από την αρχή τη σεζόν στα κεντρικά γραφεία του συλλόγου από όλα τα τμήματα. Μόλι, τελευταία πριν λίγε εβδομάδε, έμαθα ότι το μπάσκετ του συλλόγου των Αδρών έχει δώσει προπολογισμό από την αρχή τη σεζόν. Αυτό δεν ισχύει για πολλά τμήματα τα οποία λειτουργούν και αυτόνομα θα μπορούσα να πω και για να κλείσω να πω ότι το αυτόνομο της υπόθεσης για οποιοδήποτε τμήμα όπως το πόλο που λειτουργεί όμω πειθαρχημένα, οργανωμένα και πολύ σωστά από τα μήνυ μέχρι την ομάδα ανδρών και γυναικών που και οι δύο να πούμε πέσουν στην άρχα κατηγορία χωρίς πρόβλημα υποβεβασμού καμία και στέκονται πολύ περήφανα και άξια στην κατηγορία αυτή Μάλιστα το Πολλαδρόνο, που σα είπα, ήταν και δεύτερο στον ομιλό του και διεκδικεί ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα το διεκδικήσει στι επόμενε αγωνιστικέ που μείναν τον playoff. Λοιπόν. Και άλλο τα τμήματα να είναι αυτόνομα χωρί καμία προοπτική, χωρί καμία οργάνωση, απλά να μην δίνουν λογαριασμό στα κεντρικά γραφεία του συλλόγου. Λοιπόν, απλά να πω ότι ο αριθμός των εισιτήριων που δικαιούται ο Πανιόνιος για το ποδόσφαιρο στο Πάο Roof... είναι τα μισά της κερκίδας που χωράει το γήπεδο και αυτά είναι 216 εισιτήρια που θα έχουν 10 ευρώ. Το οποίο ο παρενό θα τα παραλάβει 11 Τρίτου την Παρασκευή. Αυτά τα 16 εισιτήρια θα έχουν 10 ευρώ το καθένα και βεβαίω πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε από μεθαύριο Παρασκευή να πάρουμε το εισιτήριο και να κατεβούμε μια βόρτα την Κυριακή το μεσημέρι μέχρι το Ρουφ εκεί στη γέφυρα για να βοηθήσουμε το Σύλλογο. Μήπω καταφέρει και πάρει το πόθ, πόθιτο διπλό και τουλάχιστον διεκδικήσει την άνοδο του μέσα από τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2. Ελπίζοντα βέβαια όλοι μα ότι θα βρεθεί κάποιο άνθρωπο να αναλάβει σε οικονομικό επίπεδο τα χρέη και να μπορέσει η ομάδα, εάν καταφέρει και μπει σε αυτό το μήνυμα πρωτάθλημα, να, να έχει ελπίδε ότι αν κερδίσει τη θέση τη τέσσερι ομάδε που ανεβαίνουν στην Super League 2. Θα μπορέσει να συστήσει μια νέα ΠΑΕ βεβαίω να, έχει καθαρίσει, να έχει ξεκινήσει η εκαθάριση τη παλιά. Να έχουν γίνει απαραίτητε κινήσει ώστε να μπορέσει να συμμετάχει, να συμμετέχει και να υπάρχει η προοπτική ανόδο. Αυτό θέλω να πω βασικά. Λοιπόν, αυτά είναι οι κύριε ειδήσει για τον ιστορικό μα. Μπάσκετ και ποδόσφαιρο διανύουν μια πολύ κρίσιμη καμπή στο ποτάθλημα. Και το βόλιο αδρών Δυστυχώ μάλλον θα ξαναπέσει στην κατηγορία που ήταν από την κατηγορία που βρίσκεται. Πέρσι και χειρίσει την άνοδο, φέτο επιστρέφει. Μάλλον υποβάζεται στην προηγούμενη, στην παρακάτω κατηγορία. Το βόλιο γυναικών στέκεται αρκετά καλύτερα. Και να δούμε το τελικό ταμείο το καλοκαίρι και αφού έχοντας περάσει να, να, ευχηθούμε και ο κορονοϊός, να μπορέσουμε να πάρουμε όλη μια ανάσα και να ανασυντάξουμε το σύλλογο τέλο πάντων, να τον, να τον, δώσουμε μια νέα πνοή, να μαζευτούμε όλοι, να ανανεώσουμε και, τι τις συνδρομέ μας βεβαίως στο Εναστέχνη και να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε το σύλλογο και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όποια τμήματα έχουν προοπτική από το να Υπάρχουν ανταγωνιστικά και να μάχονται και όχι απλά να... Να, να συμμετέχουν και να ξεφτυλίζονται και οι ίδιοι αθλητές και να χαλάνε και τη φήμη του λόγου στην τελική. Λοιπόν, αυτά ήταν η εκπομπή η σημερινή. Ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να καταφέρουμε να φέρουμε από το τμήμα μπάσκετ του συλλόγου μα τον έφερο και κάποιους από τους φοπονητές για να μας τα πούνε από κοντά και να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μια καλύτερη προοπτική για την μπάλα τα σπηλιά που λέγαμε παλιά, για το μπάσκετ δηλαδή, της επόμενη σεζόν. Γεια και χαρά σε όλους σας. Εύχομαι καλό μήνα και μεγάλη προσοχή στον καιρό, διότι χαλάει και ξεκινάνε χιόνια και πολλά άλλα. Να είστε πάντα καλά, γεια σας.